Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε το νοηματικό μας δελτίο από μια τελευταία εξέλιξη από το φλεγόμενο πεδίο στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός του Ισραήλ προχώρησε πριν από λίγο σε νέο μπαράζ επιθέσεων σε στόχους της Χεσμπολά στο Λίβανο. Η Χεσμπολά απάντησε με ρήψεις τουλάχιστον 25 ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ. Ήδη έχουν ξεσπάσει φωτιές. Και όλα αυτά ενώ τουλάχιστον 16 μέλη της Χεσμπολά σκοτώθηκαν από το σφοδρό βομβαρδισμό του Ισραήλ στα νότια της Βηρητού χθες, στόχος του οποίου ήταν ο Ιμπραήμ Ακίλ, ιστορικό και ηγετικό στέλεχος της Χεσμπολά, που σύμφωνα με το Τελαβίβ σχεδίαζε μαζί με τους υπόλοιπους μια επίθεση στη Γαλιλαία, αντίστοιχη με αυτή της Χαμάς στα σύνορα με το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη και ο φόβος για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μοιάζει πιο ορατός από ποτέ. Η Βηρητό σύεται από την επίθεση του Ισραήλ το μεσημέρι της Παρασκευής. Έχοντας στο στόχαστρό του τον Ιμπραήμ Ακίλ και δεκάδες άλλα ηγετικά και υψηλά ιστάμενα στελέχη της Χεσμπολά, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση του Λιβάνου, δύο Ισραηλινά μαχητικά F-35 ισοπεδώνουν κτίρια της Νταφυγέ στα νότια της Βηρητού. לכבוש את יישובי הגליל ולרצוח ולחטוף אזרחים ישראלים. בדומה למה שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. The strike flattened two apartment buildings in a densely populated neighborhood in Beirut's southern suburbs. Η Χεσμπολά επιβεβαίωσε το θάνατο του Ιμπραήμ Ακίλ και τουλάχιστον 15 αξιωματικών της, όλοι τους υπεύθυνοι για καθημερινές επιθέσεις στα βόρεια του Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές του Τελαβίβ. אנחנו תקפנו היום את מי שאחראי על מתווה השיגור היומיים, את איברהים אקיל. יחד עם צמרת מפקדים מכוח רדואן, יש שם כ-10 מפקדים שנהרגו. He has served at the head of Hezbollah's operations unit, in which he was responsible for Hezbollah's bombing attacks, anti-tank missile attacks, air defense, and other military fields. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας του Λιβάνου, οι νεκροί από την επίθεση του Ισραήλ στη Βηρητό ξεπερνούν τους 30. Το Ισραήλ είχε εντοπίσει τον Ιμπραήμ Ακίλ και τα υπόλοιπα στελέχη της Χεσμπολά στα υπόγεια των κτηρίων που χτύπησαν. Those attacks and the strike have heightened fears across Lebanon that over 11 months of strikes between Hezbollah and Israel could now scale up into all-out war. Η Χεσμπολά έχει ήδη αποφασίσει να πάρει εκδίκηση μετά την ομιλία του ηγέτη της Χασάν Ασράλα. Αν και φαίνεται αποδυναμωμένη, καθώς το Ισραήλ έχει σκοπό να την ξεδοντιάσει και δεν υπάρχουν αξιόπιστες μέθοδοι επικοινωνίας, παραμένει ως μία από τις πιο οπλισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Ωστόσο, παρά το σφόδρο χτύπημα στη Βηρητό και τα δεκάδες ή και εκατοντάδες μέλη της Χεσμπολά νεκρά από τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν, σύμμαχοι του Ισραήλ και της Χεσμπολά αντίστοιχα, κρατούν χαμηλούς τόνους. All I can assert to you is that there was no US involvement, and that's really as far as I'm going to go. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σιωνιστικό καθεστώς επιδιώκει να κλιμακώσει την ένταση. Μια τόσο παράνομη πολιτική συνιστά σαφή απειλή για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κρέμεται από μια κλωστή. Με την εξουδετέρωση και του Ακίλ, το Ισραήλ ακροτηρίασε τη Χεσμπολά. Ο Ιμπραήμ Ακίλ, γνωστός και ως παγκόσμιος τρομοκράτης, είχε επικηρυχθεί για 7 εκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή στις βομβιστικές επιθέσεις του 1983 στην Αμερικανική Πρεσβεία και στην Ναυτική Βάση στη Βηρητό, με περισσότερους από 300 νεκρούς. I can now confirm that Ibrahim Akil was eliminated together with other senior terrorists in Hezbollah's Radwan forces. Ibrahim Akil had the blood of many innocent people on his hands. Israelis, Americans, French, Lebanese and more. Με αυτή τη φράση ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε αυτό που διακινούνταν σαν πληροφορία μετά το Ισραηλινό χτύπημα στη Βηρητό, πως ένας από τους κορυφαίους διοικητές της Χεσμπολά είναι νεκρός. Israel said that it killed a senior commander of Hezbollah. Well, we can now confirm, we are getting confirmation from Hezbollah that top military commander Ibrahim Akil has indeed been killed by Israel in that attack. Ο Ιμπραήμ Ακίλ, γνωστός και ως Ταχσίν, ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ραχοκοκαλιάς της Χεσμπολά. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, ο Ακίλ ήταν κύριο μέλος της Ισλαμικής Τζιχάντ, του τρομοκρατικού πυρήνα της παραστρατιωτικής οργάνωσης που ανέλαβε την ευθύνη για τους βομβαρδισμούς στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βηρητό τον Απρίλιο του 1983. Εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν 63 άτομα. Μόλις λίγους μήνες αργότερα, 241 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώνονται στους στρατώνες του στη Βηρητό, σε ένα χτύπημα που είχε θεωρηθεί πως είχε ενορχιστρωθεί από τον Ακίλ. These terrorists plan to do in northern Israel what Hamas did in southern Israel on October 7th.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακήρυξε τον Ακύλος παγκόσμιο τρομοκράτη το 2019 λόγω της εμπλοκής του σε σειρά τρομοκρατικών ενεργειών. Μάλιστα, το State Department τον είχε επικηρύξει με 7 εκατομμύρια δολάρια. Has been wanted by both the Israelis and the Americans. The Americans said that he was involved in the 1983 US embassy bombing. There was a large bounty on his head. It is another significant security breach for Hezbollah, the organization, it seems, completely unable to protect both its members and in this case, unable to protect their senior commanders. Μάλιστα, σύμφωνα με το όσα αναφέρει το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το 1984 έχει δώσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια για πληροφορίες σχετικά με τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον Αμερικανικών στόχων, μεταξύ αυτών και χτυπήματα του Ακύλ. Φουντώνει ο εσωκομματικός πόλεμος στο ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου τίθεται επιτάπητος ο οδικός χάρτης για την εκλογή νέας ηγεσίας. Ο Κασελάκης από την πλευρά των 87 συνεχίζει να ανταλλάσσει πειρά με την Όλγα Γεροβασίλη, να βάζει νέα φωτιά, λέγοντας πως ο Κασελάκης δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Ενώ νέο επεισόδιο είχαμε στην κόντρα Τζάκρη Ραγκούση, την ώρα που καλά κρατούν και οι αιχμές για την ανάρτηση της Έλληνας Ακρίτα για το γιο της Πλήστρας. Είμαι βέβαιη ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα. Και θα δώσουμε όλη το maximum των δυνατοτήτων προκειμένου να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη πυροδότησε νέο γύρο αντιπαράθεσης στη στιγμή που όλοι αναμένουν από τον Στέφανο Κασελάκη να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Η κυρία Γεροβασίλη με ποια ακριβώς ιδιότητα αποφαίνεται για το ποιος θα έχει και ποιος δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα, θα του αφαιρέσει την ηθαγένεια δηλαδή. Είναι να απορρεί κανείς. Λάδι στη φωτιά ρίχνει και ο πόλεμος της Θεοδόρας Τζάκρη με τον Γιάννη Ραγκούση, που όπως φαίνεται θα καταλήξει στα δικαστήρια. Έχω μπροστά μου τη μήνυση την οποία θα την καταθέσω μεθαύριο εναντίον του κ. Ραγκούση στον εισαγγελέα. Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεστε, η υπόθεση πηγαίνει ενώπιον των ακροτηρίων, όπου θα βρεθεί εκεί και εκεί θα μιλήσουμε όλοι για όλα. Μάλιστα. Αλλά κυρίως το φίλο στο παιδί μου, γιατί ειλικρινά δεν έχω να του δώσω τίποτα άλλο πέρα από το όνομά μου. Το καθαρό μου όνομα, και αν θέλετε, και ένα παράδειγμα για να ζει. Ιδού λοιπόν η ποινικοποίηση της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, το ανώτατο στάδιο του τραμπισμού στην Ελλάδα από την υπέρτατη πολιτική εκπρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη λοιπόν, όντως θα προσέλθει στην Ευελπίδων ως ένα αγώμενη, υπογραμμίζω, για τις απρόκλητες δημόσιες συκοφαντικές προσωπικές επιθέσεις της εναντίον μου. Αυτό που θα πρέπει να την απασχολεί όμως είναι το πώς θα απέλθει από την Ευελπίδων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις αναρτήσεις της Έλληνας Ακρίτα. Ιδιαίτερα για τη σκοπτική αναφορά στο γιο μιας υποτιθέμενης πλήστρας που μπορεί να μπει πάμπτωχος στην πολιτική και να βγει πάμπλουτος. Εγώ στη ζωή μου, εδώ και πολλά χρόνια, ό,τι έχω καταφέρει, το έχω καταφέρει με δύο πράγματα. Με το μυαλό και τα χέρια μου. Εμένα δεν με έσπρωξε κανένας. Ούτε εγώ νοσήμουνα, βοσκός ήταν ο πατέρας μου. Από μια οικογένεια των Σφακίων, η οποία τη δεκαετία του 50 και του 60 έβγαλε στα 7 παιδιά 5 μορφωμένους. Η Έλενα Ακρίτα επανήλθε, επικαλούμενη μια φράση του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου. Το κλίμα λοιπόν είναι εμφυλιοπολεμικό. Η λεγόμενη Φρουρά Τσίπρα δεν έχει ακόμα υποδείξει υποψηφιότητα. Μια ισχυρή πιθανότητα είναι ο Σωκράτης Φάμελος που έχει μείνει έξω από την αντιπαράθεση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ράνια Θρασκιά, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Open, διεμήνυσε ότι θα ταχθεί με τον υποψήφιο που θα στείλει σήμα ενότητας. Ενώ σε ρόλο πυροσβέση εμφανίστηκε και ο Τρίφωνας Αλεξιάδης. Το να πάμε αύριο σε μια κεντρική επιτροπή και μετά σε μια εκλογική διαδικασία, απλά για να επιλέξουμε με ποιο τρόπο θα διαιρεθούμε εκ νέου, δεν με αφορά και νομίζω δεν αφορά κανέναν. Οπότε θα έχω στραμμένα τα μάτια μου και τα αυτιά μου σε εκείνον που αυτό που θα εκπέμψει θα είναι ενότητα. Την επόμενη μέρα της όποιας διαδικασίας, όποιος και να βγει αρχηγός, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, στο ίδιο κόμμα θα είμαστε όλοι και θα παλεύουμε. Άρα ας κατεβάσουν όλοι τους τόνους, σταματήσουν αυτές τις οξείς εκφράσεις, τις αντιπαραθέσεις. Αυτή την ώρα αποφασίζεται ο οδικός χάρτης για τις εκλογές της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.